Τώρα εγώ να σας πάω λοιπόν στην Άσπα, η οποία επέστρεψε. Επέστρεψε. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, η Άσπα είναι παίκτρια του. Εσύ το έχει καταλάβει. Επέστρεψε. Εμείς το ξέρουμε, εσύ το ξέρεις. Το θυμήθηκα σήμερα το πρωί που μου το είπατε εδώ στο Μύθι. Επέστρεψε λοιπόν η Άσπα που όλοι θυμόμαστε, η αγαπημένη μας Άσπα και η δικιά σας αγαπημένη που τη λατρεύετε. Επέστρεψε Άσπα, και σπάστα, η Άσπα σπάστα. Ναι, έτσι, ναι. Η νούμερο 3 δηλαδή που αποχώρησε και επέστρεψε εδώ και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που τις έκαναν εδώ οι δημοσιογράφοι. Κυρίως όμως σε αυτή τη μία και μοναδική που όλοι αναρωτιόμαστε ποια είναι η απάντηση σε αυτή τη μαγική ερώτηση. Δείτε το. Άσπα, τι κάνει το ζευγάρι στον Αγιο Δομηνικό? Το ζευγάρι τι κάνει στον Άγιο Δημήτρη? Είδες δύο λόγια για το σχέδιο. Προσεχτή του. Το θάω. Οι γονείς σου τι είπαν τώρα που γυρνάς? Ας μας στεναχωρήθηκες που έφυγες. Τι μας απαντάς τόσο πολλά? Τον αγαπώ. Άσπα, Άσπα, τι ευχή κάνατε στη φωτάνα την τρέφη. Ευτυχώς μίλησε. Άσπα να λέει. Άσπα να λέει. Ευτυχώς μίλησε και μας έλυσε όλες τις απορίες. Δεν ξέρω αν προσέξατε, είχε λίγο ξεχασμένο βλέμμα και κάτι κρατούσε και στα χέρια της. Τι κρατούσε? Ξέρετε τι έγινε? Σουβενίρ. Με ένα άρλεκιν. Σκέψη, επειδή ήταν αρχή, δεν είχατε. Πολύ λίγα. Ήταν πολύ πιο γνώτο και το παιχνίδι. Δεν είχα φορά που είχα το κολλιέ της Ασυλίας μαζί με τον Χρανιώτη, συζητάγαμε, λέει, φίλε, ποιο να ψηφίσει, ποιο να πούμε. Αλλά έτσι τύπου. Όχι να χτίσουμε όλο το. Ήσασταν πιο αθώοι δηλαδή. Έτσι πάρα θυμάμαι κι εγώ που το βλέπω. Ότι... Τώρα που το βλέπεις, σου αρέσει που συνεννοούνται για το ποιον θα ψηφίσουν ή πιστεύεις ότι είναι καλύτερο ο καθένας να παίρνει την απόφαση μόνος του? Είναι καλύτερο να παίρνει ο καθένας την απόφαση μόνος του, πιστεύω. Απ' την άλλη, μια στρατηγική μπορεί να βοηθήσει όμως μια ομάδα. Δηλαδή να πει: πάμε να ψηφίσουμε αυτόν που είναι αδύνατος παίκτης, ξέρω εγώ, αδύναμος και δεν φέρνει νίκες. Ναι. Να τον βγάλουμε στον τάκο, να βάλουμε και δύο δημοφιλείς, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα φύγει αυτός. Και από τη στιγμή που ήδη αυτό προτάθηκε η Αθηνά, η οποία είδαμε δεν αντέχει άλλο μέσα στο παιχνίδι και θέλει να γυρίσει στο παιδί της, ήταν και μια ψιλοσέιφ επιλογή για όλους τους άλλους, αφού θεωρούν την Αθηνά και πιο αδύναμη αγωνιστικά, αλλά και έχει εκφράσει την επιθυμία της που θέλει να φύγει, θέλει να γυρίσει. Αυτό μπορεί να το κάνει και επανασφάλεια. Μια δικαιολογία μπορεί να είναι. Αυτό. Αλλά επίσης, ένα άλλο πράγμα που λάβρος και μου έκανε εντύπωση και έχει δίκιο σε αυτό. Λέει, παιδιά, λίγο να συντονιστούμε. Μην τυχόν, επειδή είμαστε 8, μην βγούμε 4-4 και βγάλουμε άλλους 2 υποψήφους. Γιατί παίζει και αυτό στην ισοπαλία, στην ισοψηφία. Ναι. Βγάζανε, θα είχαν 6 υποψήφους. Ναι, όλοι σχεδόν εκτός. Οπότε αυτό το σκέφτεται. Το είχα σκεφτεί. Λίγο να συντονιστούμε, μην πάμε και, και μοιραστούμε ακριβώς και έχουμε 2 υποψήφους. Λέτε εσείς, το θέμα είναι ότι η ομάδα ξεκληρίζεται. 5 στους 8 είναι υποψήφιοι σε αυτήν την ομάδα. Ένας θα φύγει, να παρηγορηθούμε λίγο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ένας θα φύγει, δεν θα φύγουν ούτε 2 ούτε 3. Πάμε να δούμε τι έγινε στο Συμβούλιο λοιπόν και πώς τεθήκανε όλοι αυτοί σε υποψηφιότητα. Οι διάσημοι μίλησαν. Η απόφαση έχει πάρθει. Μυριέλα. Άρα η Μυριέλα είναι η τρίτη υποψήφια μετά την Αθηνά και την Ευρυδίκη. Πάμε λοιπόν να περάσουμε και στη δεύτερη ψηφοφορία της ομάδας των διασήμων. 3 ψήφοι για τον Απόστολο, 3 για τον Λάμπρο και 1 για τον Άρη Σοηλέδη. Απομένει μία τελευταία ψήφος. Απόστολος. Βρυσίδα, θα ήθελα να μου αναλύσεις το σκεπτικό σου και στη συνέχεια να ανακοινώσεις το όνομα. Θα πάω αγωνιστικά και είναι ένα τσακ, πιο αδύναμος κρίκος, ο Λάμπρος. Θα δώσω το Λάμπρο. Είναι κάτι το οποίο εγώ το ζήτησα στα παιδιά. Προσωπικά εγώ θέλω πάρα πολύ να μείνω και αυτό το ταξίδι μπορεί να, για μένα να ξεκίνησε λίγο δύσκολα στην αρχή. Αλλά στην πορεία του έχει αρχίσει και εξελίσσεται και έχει γίνει κάτι πολύ όμορφο. Συμφωνώ σε όλα και προσυπογράφω όλα όσα είπε ο Απόστολος. Φυσικά θέλω να παραμείνω. Δεν μπορούσα να ψηφίσω ούτε την Αυσικά, γιατί είναι μέσα στην καρδιά μου και εγώ τη θεωρώ εδώ που είμαστε φίλοι μου. Δεν νιώθω έτοιμη να φύγω από το Survivor. Μου αρέσει πάρα πολύ εδώ που βρίσκομαι, με την παρέα που βρίσκομαι, με τα όμορφά μας, τα άσχημά μας. Θα ήθελα να παραμείνω στο Survivor. Με βλέπεις λίγο συγκινημένη, γιατί πραγματικά το Survivor για μας είναι μια εκπληκτική εμπειρία. Όλοι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δώσουμε. Εγώ έχω πάρα πολλά πράγματα ακόμα να μάθω μέσα στο Survivor. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο σχολείο. Το κοινό εκεί έξω δεν θέλει σε καμία περίπτωση να παίξει με τα συναισθήματά μου. Και δεν είναι θέμα αγωνιστικό, είναι καθαρά
το συνέστημα που νιώθω αυτή τη στιγμή για την κόρη μου. Δεν αντέχω να είμαι μακριά από το παιδί μου άλλο. Αυτό είναι.